Κύριε, η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και τον Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, η πάση τας κεφαράσιμων του Κυρίου κλείνονται. Κλείνον, Κύριε, τόσο και επάψον ημών η ορδάνη μου από τις θήνες κατά δεξάμενος και υγειάς τα ύδατα. Και ευλόγησον πάντες ημάς του διά της κρίσεως του εύκολα βιβέρης ημάς του διάς πρόσκου. Καταξίωσον ημάς την δυστήνη του αγιασμού σου διά της πλήρωτος του μεταλόπιτη ψεώς του κερατισμού και γενέστο ημίν Κύριε εις υγεία ψυχής και σώμου ετός και παρέκουσα η άματα της εμπίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άκρατε. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η έναρξη της έκθεσης, η 18η έκθεση των δημιουργημάτων των παιδιών των εργαστηρίων του Θεραπευτηρίου Χρονιού Παθήσεων Λαστείου είναι γεγονός. Είμαι σίγουρος ότι και αυτή την έκθεση την αγκαλιάσει ο κόσμος του Αγίου Νικολάου με την ίδια αγάπη που είχε αγκαλιάσει και τις προηγούμενες, παρόλο τους δύσκολους οικονομικά καιρούς που περνάει η πατρίδα μας. Καλό θα είναι όμως τα άτομα με αναπηρία να μην τα θυμόμαστε μόνο κάθε Τρίτη του Δεκέμβρη ή σε κάθε εκδήλωση στο ΡΕΞ ή κάθε γιορτές, αλλά όλο τον χρόνο, γιατί τα άτομα με αναπηρία είναι τα αδέρφια μας, τα παιδιά μας, οι γονείς μας και θα πρέπει να τους φερόμαστε με την ίδια αξιοπρέπεια και τιμή που θα θέλαμε να μας φέρονται και σε εμάς. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Καλές γιορτές σε όλους και υγεία. Βρισκόμαστε σε μια έκθεση με θέματα ανεκτίμητης αξίας και πολλαπλής σημασίας, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Θέλω να συγχαρώ και εσάς και όλους τους διοργανωτές, όλους τους βοήθειες σε αυτήν την προσπάθεια και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην έκθεση. Να είστε καλά. Σε μια εποχή παρακμής έκπτωσης όλων των αξιών, σε μια εποχή όπου έντρομοι αναζητούμε καινούργια πράγματα, το θεραπευτήριο δίνει μία από τις αξίες αυτές. Την αξία της ανθρώπινης αλληλεγγύης, της προσφοράς και της αγάπης. Και μόνο με τέτοιες αξίες μπορούμε να αναξαναστήσουμε τη ζωή μας και την κοινωνία μας. Γίνεται σοβαρή δουλειά στο θεραπευτήριο, σπουδαία δουλειά, η οποία ξεπερνά απλώς μία υπαλληλική υποχρέωση και ένα μέρος αυτής της δουλειάς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στον Άγιο Νικόλαο. Είναι μία φωνή των ίδιων των παιδιών, μία προσπάθεια να υποδηλώσουμε την παρουσία τους στην κοινωνία μας, την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να την αγκαλιάσουμε. Και η κοινωνία του Αγίου Νικολάου πρέπει να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, πρέπει να επισκεφθεί τον χώρο, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που θα αγοράσει, είναι κυρίως η κατάθεση της δικιάς του αγάπης στην προσπάθεια που γίνεται συνολικά. Εμείς σας ευχαριστούμε όλους, διοίκηση, προσωπικό, για την προσπάθεια που καταβάλλετε και ελπίζουμε η κοινωνία μας να αποκτήσει περισσότερες ευαισθησίες στις ανάγκες που έχουν τα άτομα που φιλοξενούμε στο θεραπευτήριο. Χρόνια πολλά σε όλους.